Γελάμε εδώ με την κυρία Ιωάννα. Μας λέει εδώ με την Τόρις. Έχουμε μαζί μας την Τόρις Κυριακίδου. Και βήκαμε και αέρα έτσι ξαφνικά. Εντάξει, αυτά τα ζωντανά έτσι είναι. Τι να κάνουμε, Τόρις. Γελάμε εδώ με την κυρία Ιωάννα Παπαπέτρου και την Τόρις μας λέει για τα χωριά και τι να φάμε και τι να πιούμε. Και πού να πάνε. Σ' αρέσουν τα χωριά. Τα πω, βέβαια. Και να μην σ' αρέσουν. Έχεις κανένα που δεν αρέσει τα χωριά. Είναι απόλαυση. Ας πω, ο σύζυγος μου είναι από την Κυπερούντα. Α, πολύ ωραία. Ναι, και ου, Παναγία μου, πανέμορφη. Πολύ θα ήθελα τώρα τον έσκαφε μου, κάμε η Σόφη μου, να το πίναμε την πέθερά μου στην Κυπερούντα. Να την καλέσουμε εδώ να έρθει, ε. Μόνο μου, ρε. Καλά τώρα, εντάξει. Λοιπόν, όπως είπαμε, έχουμε μαζί μας την αγαπημένη μας ηθοποιό, Τόρις Κυριακίδου. Την οποία αγαπάμε πάρα πολύ, κάνει και αυτά. Έχετε ένα πλάνο. Μ' αρέσει αυτή η παιδικότητά σου, πραγματικά. Καλώς όρισες στην όμορφη μέρα. Καλώς σας βρήκα. Και πραγματικά είναι όμορφη μέρα με έναν όμορφο άγγελο. Σαν εσένα, αγάπη. Ευχαριστώ μου. Πάρα πολύ. Είσαι σαν μικρό παιδάκι. Μέσα μου, ναι. Έτσι είναι. Μάμα, όταν είσαι μέσα, αυτό βγαίνει και έξω, να ξέρεις, Τόρις μου. Βγαίνει. Βγαίνει πάρα πολύ. Σου λείπουν τα κοτσιδάκια, αυτό που λέγαμε πριν. Με το θέατρο που έπεσε στο παιδικό και είχε τα κοτσιδάκια σου. Και η κόρη τη κυρία Ιωάννα σε μιμήτουν με στο σχολείο και τη έλεγαν Παναγία μου, ανάγκη να περάσουν έτσι. Μα αφού κάνει την Τόρις. Πώ είσαι τώρα, Τόρις μου, αυτόν τον καιρό. Άνεργη. Εξακολουθεί να είσαι άνεργη. Έχει πολύ καιρό, ε. Ρε, παιδί μου, 2,5 χρόνια να μην αποφασίζω να πάω δουλειά. 2,5 χρόνια. Καλόμαθα στο να κάθουμε. Καμία σχέση. Καμία σχέση, είμαι σίγουρη. Γιατί αυτόν τον ορισμό. Νομίζω ότι εκτός το ότι περνούμε μια οικονομική κρίση, φαίνεται στα κανάλια με τις πολλές σειρές που έχουμε φέτος, φαίνεται ότι κάναν τις επιλογές τους να έχουν εκείνους τους συγκεκριμένους ανθρώπους. Και δεν ήμουν εγώ ένας από αυτούς. Πόσο καιρό είσαι στο χώρο της υποκριτικής. Εγώ. 30. Πολλά χρόνια. 30 χρόνια. Ναι, σε 7 του Φεβράρι που είναι τα γενέθλια μου. 7 του Φεβράρι, σύντομα ναι. Δηλαδή. Ωραία. Ναι. Ας πούμε από τώρα να ζήσεις. Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ, αγάπη μου. Εσύ να ζήσεις. Όλοι να ζήσουν. Όλοι να ζήσετε. 7 του Φεβράρι κλείνω 30 χρόνια. Wow, Πώς έτσι αναπολύσεις τα παλιά, έτσι, τις ωραίες δουλειές που έχεις κάνει, γιατί έχεις κάνει πολύ ωραίες δουλειές και στο θέατρο και στην τηλεόραση. Με πάρα πολύ αγάπη και πάρα πολύ σεβασμό σε όλους όσους με φώναξαν να συμμετέχω. Περισσότερη αγάπη έχω και είχα και έχω στη Δώρα, γιατί εκεί ξεκίνησα. Δώρα Κακουράτου, ε. Ναι. Εκεί ξεκίνησα. Ήταν ένας άνθρωπος που σε δίδασκε, χωρίς να σου πει λέξη. Ή θυμώ μια φορά που μου είχε πει το κωμικό για να βγει δεν πρέπει να υπερθεματίζεται, ούτε να υπερτονίζεται. Πες το έτσι απλά. Τούτον ήταν. Δηλαδή, όμορφα, ωραία, χωρίς διδασκαλική, χωρίς υπερβολές, χωρίς θυμούς. Υπέροχη. Είναι και εκπληκτικός άνθρωπος, καταπληκτικός άνθρωπος η Δώρα Κακουράτου. Μια σοφία είναι η Δώρα. Έτσι είναι, όντως. Και μετά με τον Δώρο μου, τον οποίο λατρεύω. Εντάξει, παραπάνω λάτρευα τον Κώστα. Καλά, και ο Δώρος και ο Κώστας, δεν το συζητώ. Ένα μωρό ο Κώστας. Εξακολουθεί να μωρό. Οπότε εντάξει, είναι στιγμές που δεν θα φύγουν από το μυαλό μου ποτέ. Τι έτσι αγάπησες πολύ, πάρα πολύ στο θέατρο, ειδικά στο θέατρο, που ξέρουμε ότι αγαπάς πολύ το θέατρο και ειδικά το παιδικό θέατρο. Όχι. 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 Τη θεώρηση περισσότερο. Θέατρο. Αγαπώ το θέατρο. Θέατρο. Το θέατρο. Γενικά το θέατρο. Δημιουργία. Γιατί έπαιξα και εντάξει, κλασικά έργα και μου αρέσουν πάρα πάρα πολύ. Αλλά έτυχε να βρεθώ στην επιθεώρηση και μετά στο παιδικό και επιθεώρηση παράλληλα και τηλεόραση. αλλά από 2 χρόνια, γιώτα μου αγαπώ το θέατρο, από 2 χρόνια παίζω θέατρο. Διότι έβλεπα το, από τη μητέρα μου, εγώ το έκανα όλους τους ρόλους σπίτι. Να μεταφέρουμε απλά σε θεσούλες και θυμούμαι τη σκηνοθεσία, μα 2 χρόνια. Και έκανα όλα όσα έκαναν η μάμα μου, όσα έκαναν οι ηθοποιοί άλλοι, τώρα πλέον μακαρίτες. Εντάξει. Είναι άνθρωποι οι οποίοι στάθηκαν δίπλα σου, σε βοήθησαν. Όχι, δεν συνεργάστηκες μαζί τους. Αυτούς που έχουν τα με τη μάνα μου, όχι, καμία σχέση. Δεν είχα σχέση μαζί με αυτούς τους ανθρώπους. Ήταν πολύ μεγάλοι. Ήταν πολύ μεγάλοι. Το μόνο που θυμούμαι τον Μούστρα μια φορά που. Δεν σου έδιναν όμως κάποιες συμβουλές αυτοί οι άνθρωποι. Όχι, όχι, όχι. Όχι, ποτέ. Όχι. Και η μητέρα μου μου έδωσε μία και μοναδική συμβουλή όταν παίξαμε το περσόνα του Μπέρκμαν, που ήταν η τελευταία της παράσταση, η θεατρική.
Και μου είπε, Ντόρις μου, όχι στόμφο. Και πέτασε η παράσταση. Mm-hmm. Ήταν η μόνη συμβουλή, η θεατρική που άκουσα από τη μάμα μου. And I respect that. Το σέβομαι. Ωραία. Ναι, διότι μια κουβέντα της μάμας μου, και μια κουβέντα της Δώρας, και μια κουβέντα του Δώρου, και μια κουβέντα... Κατάλαβες. Ήταν αυτό που σε... Του Λαπιθιώτη, μια κουβεντούλα του Φώτου, του Φωτιάτη, που τον λατρεύω. Δηλαδή, μια κουβεντούλα από τον καθένα, έχτιζε με. Ναι, αυτό που σε οθούσε και σου έδινε δύναμη να προχωράς και να πηγαίνεις πιο πάνω. Ναι. Έτσι. Υπήρξαν και οι άνθρωποι οι οποίοι... Σε πλήγωσαν. Α, Παναγία μου. Παναγία μου, μαχαιριές πίσω πλάτες. Πάρα πολλές. Πάρα πολλές. Ατέλειωτες. Γιατί αυτό όμως. Μπορεί να φταίω εγώ. Δεν ξέρω. Μπορεί να φταίω εγώ. Γιατί όμως το λες αυτό, γιατί να μπορεί να φταίω εγώ. Για να το λες αυτό, σημαίνει ότι έχεις κάτι όταν είσαι πολύ... Η μάμα μου το λέει unwise giving. Άσοφον δούνε. Δηλαδή όταν προσφέρεσαι ολόκληρη και δεν κρατάς. Θα σου το έλεγα αυτό, ναι. Μπράβο, ρε Γιώτα μου. Ένα κομμάτι για σένα. Εντάξει, οι άλλοι θα το ποδοπατήσουν. Και όταν είσαι αληθινός άνθρωπος. Θα το ποδοπατήσουν. Και είσαι έξω καρδιά και λες τα πράγματα όπως είναι, καμιά φορά δυστυχώς αυτό στοιχίζει στη ζωή. Ναι. Πάρα πολύ. Τώρα, τον Ιούνιο δηλαδή που ήταν η τελευταία, ας την πούμε κυπριακά, κατραπατσιά που έφαγα, που στήσαμε ολόκληρη παράσταση και την εκατέβασε ο παραγωγός στις 3 ημέρες, χωρίς να μας πληρώσει. Πότε ήταν αυτό και γιατί έγινε αυτό, δεν το ξέρω. Ήταν αυτό δεν το άκουσα Ιούνιο, καθόλου. Ήταν τον Ιούνιο παραστάσεις. Τον Ιούνιο, τον περασμένο, το καλοκαίρι. Μάιο. Ναι. Και κάναμε 3 παραστάσεις, ένα υπέροχο, μια υπέροχη κομμωδία. Ο Βάσος, έκανε φοβερά ωραία σκηνοθεσία. Ήταν η Ράνια Παπαδάκου, ήταν ο Πέτρος ο Μπουσουλόπουλος, ο Κωνσταντίνος ο Καζάκος. Ήταν ναι, η Ειρήνη Κωνσταντίνου, εγώ, η Σοφία. Είμαστε πολλά άτομα. Η ζωή. Σπουδαία ηθοποιή. Ήταν, και... ναι. Και στις 3 παραστάσεις, επειδή δεν έφκαλε τα λεφτά του, μα από τις 3 παραστάσεις δεν να έφκαλε τα λεφτά σου. Πρέπει να κάνεις 23 για να τα έφκαλε. Εντάξει, φοβήθηκε ο άνθρωπος, είναι αδικό τον. Δικά του λεφτά. Αλλά όμως που την άλλη να δείξει μας εμάς. Πρέπει να δώσεις ευκαιρίες έτσι κι αλλιώς, έτσι. Ναι, και τους πλήρωσε όλους εκτός από μένα. Εκτός από σένα. Εκτός από μένα που ανάλαβα να τρέξω για να γίνει η παραγωγή, να τηλεφωνώ στην Αθήνα για να βρω αυτούς τους ανθρώπους, να έχω φαϊτάντερα μου στα τηλέφωνα, σαν ήμουν ανεργή. Φαντάζομαι, φαντάζομαι. Ναι, και δεν με πλήρωσε. Όχι μόνο δεν με πλήρωσε, αλλά εδώ κάτσε λεφτά από την πούγκα μου. Από τότε η Γιώτα μου είπα, όχι, Ντόρι. Καλά, αυτό το πράγμα τώρα αυτός πώς το έκανε, δηλαδή, και πώς το εξηγεί, δηλαδή να μην σε πληρώσει. Ούτε καν μίλησε. Άσε που συμπεριφερθήκανα πολύ απρεπώς. Ναι. Για μένα δεν. Καθόλου εκτίμηση, καθόλου σεβασμό. Αλλά τους ευχαριστώ για έναν και μοναδικό λόγο. Γιατί από τότε έκλεισα το παραθυράκι ή την πόρτα ή την μπαλκονόπορτα τέλος πάντων που είχα, που έλεγα όλοι οι άνθρωποι είναι καλοί μέχρι αποδείξεις του αντίον. Έτσι είναι ακριβώς. Τώρα όμως λέω όλοι είναι κακοί. Α, άλλαξε τώρα. Και αν θέλουν, ας μου αποδείξουν ότι είναι καλοί. Και αν δεν θέλουν να μου αποδείξουν, je m'en fous. Δεν με ενδιαφέρει. Άλλα. Η ζωή σε έκανε να το λες αυτό το πράγμα τώρα, ε. Ναι. Δεν με ενδιαφέρει. Είσαι πολύ πληγωμένη, σε ακούω πολύ πληγωμένη, σε βλέπω πολύ απογοητευμένη γενικότερα. Απογοητευμένη είμαι από όλα αυτά τα προβλήματα που δημιούργησαν οι πολιτικοί μας. Τους οποίους, αν είχα καλά σνίγκο, θα τους πήρω τους κάτω. Ωραίο. Πολύ ωραίο αυτό που μας είπες τώρα. Νομίζω είναι πολλοί κόσμος που θέλει να κάνει αυτό το πράγμα. Ναι, δεν θα το κάνω. Εννοείται. Και ελπίζω κανένας να μην το κάνει, γιατί κανένας δεν αξίζει να χάσει τη ζωή του να μπει μες στη φυλακή, γιατί άλλοι είναι λάθος. Ας θάσουν. Ας βρουν τον τρόπο επιτέλους να τα κάνουν σωστά. Αλλά πιστεύω ότι το 2015, χωρίς να είμαι medium. Ναι. Θα το έλεγα και εγώ τώρα για το 2015. Για πες μου, Νάδα, σκεφτήκαμε το ίδιο πράγμα. Θα ξεσπάσουν πολλά πράγματα. Όπως βλέπουμε, ότι ξεκινήσαμε από το τέλος του 2014. Ήδη ο κόσμος έχει ξεσπάσει ναι. Πάρα πολύ. Αλλά πιστεύω ότι το 2015 όλος αυτός ο πείος. Είναι σαν να έχουν δημιουργηθεί τεράστια σπηριά. Πολιτικά σπιτιά, οικονομικά. Το έχω φουσκώσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και πιστεύω ότι η πίεση που εξασκείται είναι σαν να έχει ένα σπιράκι να πιέζει για να βγάλει, να βγάλει, να βγάλει. Θα βγουν πράγματα στη φορά, Χριστέ. Ήδη έχουν ξεκινήσει μου. Και βγαίνουν πάρα μα πολύ. Ακόμα δεν τελειώσαμε. Ω το τέλο του 2015, νομίζω ότι θα μείνει πολιτικό πλην ενό ή δύο που να είναι καθαροί. Θα το δούμε και αυτό. Τώρα πε μου λίγο για την τηλεόραση. Θα σε πάρω λίγο στη τηλεόραση. Πώ βλέπει τα πράγματα τώρα στη τηλεόραση. Ποια ήταν η τελευταία σου δουλειά που έκανες στην τηλεόραση? Το 0. Και μετά από το 0, 0.
Πώς τα λες ρε Ντόρις μου, δηλαδή, πραγματικά, τι να σου πω. Πραγματικά, δηλαδή. Μ' αρέσεις πάρα πολύ. Κούλουρο. Τι να πω ρε Ιόντα μου. Υπάρχουν σειρές τις οποίες παρακολουθώ και μ' αρέσουν. Δεν θέλω να πω ότι δεν μ' αρέσουν. Υπάρχουν όμως και κάποιοι που παίζουν σε κάποιες σειρές. Που δεν το πω. Δεν είναι καλή. Να το πω έτσι. Και δεν είμαι εγώ που το λέω. Λοιπόν, θα σε αφήσω εδώ και επιστρέφοντας, θα πάμε διαφημιστικό διάλειμμα και θα μου τα πεις επιστρέφοντας. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Έχει να μας πει πολλά. Λοιπόν, θα μου φέρετε την Ντόρις κάθε μέρα να με ανεβάζει έτσι, να γελούμε, να λέμε τα δικά μας. Τι ζώδιο είσαι? Πέλο υδροχός. Α, Παναγία μου, τέλειο ζώδιο, πολύ ωραίο ζώδιο. Είναι ο άντρας μου υδροχός. Πολύ ωραίο ζώδιο. Και με οροσκόπο ζυγό. Ζυγό. Πετώ δηλαδή. Ακόμα πιο τέλειο. Παναπέτω συνέχεια με του αέρα. Λέγαμε για την τηλεόραση. Ναι. Υπάρχουν κυκλώματα, είπες. Υπάρχουν. Δεν προλάβα να το πω, αλλά είπα στο το είπαμε εκτός αέρα. Εντάξει. Τα είπαμε εκτός αέρα εμείς εδώ. Υπάρχουν κυκλώματα. Δείξαμε το βίντεο της Ντόρις. Το δείξαμε. Ωραία, πάμε να δούμε το βίντεο, παιδιά. Μην το χάσουμε αυτό το ωραίο το βίντεο. Ετοιμάσαμε ωραίο βίντεο για σένα. Ένα μεγάλο κεφάλαιο στο χώρο της τηλεόρασης και του θεάτρου. Μια γυναίκα η οποία δεν σταμάτησε ποτέ να παλεύει για αυτό που αγαπά και ξέρει να κάνει καλά. Την υποκριτική. Η ανάγκη της να πατάει στο θεατρικό σανίδι και να δημιουργεί είναι τεράστια. Άλλωστε το έχει αποδείξει στα τόσα χρόνια που την έχουμε απολαύσει στους ρόλους όπου έχει υποδηθεί. Η Ντόρις Κυριακίδου έχει αφιερώσει τη ζωή της στο χώρο αυτό και έμαθε να δουλεύει σκληρά, με πάθος, σεβασμό, προσήλωση, αλλά και λατρεία. Έμαθε να αντιμετωπίζει τα πάντα με αφοπλιστική ειλικρίνεια. Ξέρει να ζει έντονα τις χαρές, τις λύπες, την ευτυχία αλλά και τον πόνο. Ακόμη και εκεί όμως που η ζωή της φέρνει δυσκολίες, ξέρουμε πως μπορεί να βρει τη δύναμη και να αντιμετωπίσει το κάθε τι με το κεφάλι ψηλά. Εμείς της ευχόμαστε να ζήσει σύντομα και πάλι την ομορφιά της σκηνής αλλά και τη μαγεία της μικρής οθόνης. Να έχεις πίστη στο όνειρο και πείσμα, γιατί το αξίζεις. Ωραίες στιγμές. Oh my God, πολύ όμορφες στιγμές από τη ζωή. Ευχαριστώ. Oh, θες χάρτα μάντυλα. Αδειά μου, αρχίσουμε. Θέλεις. Έχω τα έτοιμα. Λοιπόν, εντάξει, ήταν ένα μικρό αφιέρωμα για σένα. Ευχαριστώ. Έχεις προσφέρει τόσα πολλά, τόσα χρόνια στο θέατρο. Εντάξει, με αγάπη. Είναι ανιδιοτελής αυτή η αγάπη. Να μου πεις περιμένεις από το θέατρο feedback να σου δώσει πίσω. Αλλά για μένα είναι ανιδιοτελής. Θέλω τώρα να λέγαμε και, για την τηλεόραση, για τα κυκλώματα, αυτά που λέγαμε και πριν εκτός αέρα και όλα αυτά. Δυστυχώς αυτά τα κυκλώματα υπάρχουν παντού τελικά. Όχι μόνο στο χώρο μας. Υπάρχουν παντού. Άκουσα πάρα πολλά πράγματα τον τελευταίο καιρό σε πολλά επαγγέλματα. Πλέον στη ζωή μας υπάρχουν παντού. Ναι, ρε παιδί μου. Που αν δεν είσαι έτσι με τον άλλον, θα έχει δουλειά. Αν μπει το έτσι. Υπάρχει μια τρομοκρατία. Την οποία δεν θα δεχτώ ποτέ. Δεν μπορώ να. Δεν δέχομαι. Εγώ είμαι. Το ξαναείπα, είμαι πολύ αναρχική. Mm-hmm. Είμαι αναρχικός άνθρωπος. Με την καλή έννοια. Δηλαδή, αν δεν αντρεπομούν, ήταν να μείνω με το κόκκινο και το μαύρο για να δείξω πόσο είναι αναρχική. Μα ήθελες να το βγάλεις πριν, επειδή είπες να το βγάλεις. Ναι, 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 μια χαρά είμαστε. Εντάξει. Ταιριάζουμε. Εντάξει. Είμαι συνάγγελος. Ναι. Αχ, ρε Ντόρις μου. Τώρα με την οικογένειά σου έχεις μια πολύ ωραία οικογένεια. Έχεις δύο κόρες. Δόξα σοι ο Θεός. Ωραία. Αυτό είναι το πιο ωραίο. Τι όμορφο πράγμα είναι αυτό, να έχεις μια πολύ όμορφη οικογένεια. Δόξα σοι ο Θεός. Το μόνο που με κρατά, Παναγία μου, είναι τα παιδιά μου. Πώς αντιμετωπίζεις δυσκολίες τώρα? Η αλήθεια είναι ότι έχω ταλαιπωρήσει τα παιδιά μου και τον άντρα μου. Τους έχω ταλαιπωρήσει γιατί πέρασα καταθλίψεις, πέρασα. Ξέρεις πόσο δύσκολο είναι να βλέπεις τον εαυτό σου σπίτι συνέχεια, ενώ το μυαλό σου να δημιουργεί, να παίζει θέατρο, να θυμούμε ρόλους ή να διαβάζω και να κάνω πράγματα. Αλλά να είμαι συνέχεια σπίτι και να βλέπω ότι είμαι στα αζήτητα. Δηλαδή, αν ήμουν φρούτο, σίγουρα θα μαραίνω.
Είμαι μια ψυχή. Κι όμως είσαι πάρα πολύ θετικός άνθρωπος. Είμαι. Αλλά... Και το χαμόγελο δεν λείπει από το πρόσωπό σου. Δεν λείπει. Έτυχε που έλειπε. Αλλά εντάξει. Είναι σημαντικό αυτό όμως που είσαι τόσο θετικός άνθρωπος για να μπορείς τουλάχιστον να αντιμετωπίσεις αυτές τις δυσκολίες που περνάς τώρα με θετική, ξέρεις, με θετική ενέργεια. Θετική πολύ σκέψη. Σημαντικό. Θετική σκέψη. Άρχισα πάλι να λέω ότι άντε, ελπίζω το σύμπαν να συνηγορήσει υπέρ μου φέτος. Έχεις περάσει κάτι πολύ δύσκολο, έτσι, διαβάζοντας το βιογραφικό σου, στα 17 σου χρόνια. Α, με πήρες πολύ πίσω. Σε πήρα πολύ πίσω. Ναι. Θες να μας μιλήσεις λίγο γι' αυτό. Πρόσφατα είχε γίνει μια κατάσταση για να βγει έξω αυτό το πράγμα, δηλαδή να μην φοβούνται οι κοπέλες που περνούν βιασμό, mm-hmm. να μιλήσουν. Γιατί αν πάμε πίσω 30 χρόνια και που έγινε σε μένα, δεν τολμούσα να μιλήσω. Δεν τολμούσα να εκφραστώ, δεν ήξερα πώς θα, τι αντιμετώπιση θα είχα στον κόσμο, από τους ίδιους τους δικούς μου. Είναι ένα πράγμα που είναι τόσο τραυματικό, τόσο αντίθετο με την ελευθερία του ανθρώπου. Είναι και ψυχικός βιασμός παράλληλα. Και πνευματικός βιασμός, δηλαδή καρφώνεσαι εκεί και λες, μα γιατί. Πες μας λίγο για αυτή την δραματική, τραυματική εμπειρία που είχες. Την αναφέρω και στο βιβλίο μου, έγραψα το απόσταγμα. Mm-hmm. Απλά λέω ότι το να μην έχεις το δικαίωμα να πεις όχι και να δέχεσαι την πίεση, τη βία, γενικά στη ζωή μας, είναι βιασμού, έτσι. Είναι θάνατος. Είναι θάνατος. Νιώθεις ότι πεθαίνεις. Και ειδικά εγώ που είμαι ένας άνθρωπος που δεν μπορώ να το βουλώσω. Δεν μπορώ να σιωπήσω. Πρέπει να εκφραστώ, αλλιώς θα σκάσω. Πώς δέχεσαι αυτό το πράγμα. Εσύ πώς το δέχτηκες. Έκλαια. Έκλαια. Και έλεγα, χάθηκε η ζωή μου. Γιατί εγώ είχα όνειρα, ήμουν η πριγκυποπούλα, ήθελα να βρω τον άνθρωπο μου να τον αγαπήσω, να παντρευτώ. Εντάξει, δεν και περίμενα να βγάλω το σεντόνι και να του δείξω είμαι παθένα. Απλά σαν άνθρωπο, σαν άτομο, τούτον ήθελα. Είχες τα δικά σου όνειρα. Τούτον ήθελα. Και μου το στέρισε. Δεν είχε κανένα δικαίωμα να μου στερήσει αυτό το πράγμα. Αλλά βία είναι και το να τρως ξύλο. Δηλαδή είναι άλλον είδος, το οποίο επέρασα από τον πρώτο μου γάμο. Δηλαδή επέρασα διάφορα στάδια βίας. Είναι βία αυτά τα πράγματα. Βιάζουν την οντότητα, βιάζουν κάθε άνθρωπο. Πώς το ξεπέρασες όμως το ορισμό αυτό το πράγμα εσύ. Έτρεξα σε ψυχολόγο για να μπορέσω να το αντιμετωπίσω και μέχρι πρόσφατα είχε πάλι να το συζητώ, γιατί βλέποντας την τηλεόραση έτσι πράγματα, κουλουρώνομαι, δεν θα σου πω, δηλαδή κλείνομαι στο καβούκι μου και είμαι έτσι και κάνω μια αναδρομή, τρομοκρατούμε ή κάνω έτσι, δεν θέλω να το δω. Υπάρχει ακόμα μέσα μου. Υπάρχει φοβία ακόμη. Υπάρχει ναι, αυτό το πράγμα υπάρχει ακόμα μέσα μου. Οπότε λέει, εντάξει, καλά όμως είναι οι κορούδες σήμερα, γιούδες κορούδες, γιατί ακούμε διάφορα, να μιλούν. Να το πούν αμέσως για να βρεθούν άνθρωποι να τους βοηθήσουν. Πώς αντιμετώπισες όμως εσύ αυτόν τον άνθρωπο που, που έκανε αυτό το πράγμα. Πώς αντιμετώπισες αυτόν τον άνθρωπο, αφού ήμουν 17 χρονών μωρό. Όσο και βγήκα από το οικοτροφείο. Ήμουν και μέσα σε έναν οικοτροφείο, οπότε ήμουν πολλά... Γιατί ήσουν σε οικοτροφείο. Τώρα σε παίρνω αλλού εγώ. Ναι, εντάξει, πάει πολλά πίσω. Απλά έβαλε με μάμα μου στο οικοτροφείο, γιατί δούλευε. Εντάξει, μετά είχα κάποια άλλα πράγματα που δεν θέλω να ξαναφερθώ σε αυτά. Ήμουν στο οικοτροφείο. Μετά, βγαίνοντας από το οικοτροφείο, το μόνο που ήξερα ήταν να περπατήσω από το οικοτροφείο στο σπίτι μου. Τίποτε άλλο. Ήμουν χαμένη. Πολλά σκύπωνα το πράγμα. Δηλαδή, ας με βάλουν τα μωρά τους σε οικοτροφία, ή αν θα τα βάλουν να τα κοινωνικοποιούν παράλληλα. Mm-hmm. Δηλαδή, τούτη είναι η ζωή έξω και τούτη είναι η ζωή μέσα. Mm-hmm. Έκαμε μου και κακό και καλό. Γιατί μάθαμε να έχω υπομονή. Και πειθαρχία, φαντάζομαι. Πολύ πειθαρχία, αλλά έχει υπομονή. Υπομονή. Να υπομένω. Να αντέχω. Εντάξει, έχω και εγώ τις εκρήξεις μου. Και πολύ άσχημες εκρήξεις. Αλλά λογικό.
Δεν μπορούσα να κάνω τίποτε, Γιώτα μου. Ούτε να το πω σε κανένα. Πήγαινε πίσω 30 χρόνια, σου λέω. Δηλαδή, δεν μπορεί κάποιος να το δεχτεί. Και άσε που ήταν να με κατηγορήσουν εμένα. Θα με κατηγορούσαν εμένα. Ότι εγώ το προκάλεσα. Και παρά να έχω και τούτον το κουσούρι, είπα, όχι, σιώπα. Να δούμε τι θα γίνει. Και έκλαια γιατί έχασα τα όνειρά μου. Εντάξει, ήταν και άλλες εποχές, άλλοι καιροί. Πολύ. Δύσκολοι καιροί, δύσκολες εποχές. Καμία σχέση με τώρα, σίγουρα. Καμία σχέση. Εντάξει, μια φίλη μου όμως έτρεξε και με βοήθησε. Με τον αδερφό της τον Μακαρίτη, έτρεξαν και με βοήθησαν. Με στήριξαν αμέσως. Και βγαίνεις μετά από κάποια χρόνια και το λες τώρα, δηλαδή ήσουν έτοιμη να το πεις αυτό το πράγμα που βίωσες. Ναι, το 2005 πλέον πότε αποφάσισα. Το 2005. Ναι, όταν πλέον κυκλοφόρησε το βιβλίο. Το οποίο μετάνιωσα μετά γιατί το κυκλοφόρησα, γιατί πλήγωσα ανθρώπους. Αναγκαστικά πλήγωσα ανθρώπους. Αλλά το θέμα είναι ότι το 2005 αποφάσισα ότι όλα αυτά πρέπει να βγουν έξω για να γίνει αυτό που είπαμε με τον πίο, να γίνει κάθαρση. Ξέρεις, καμιά φορά είναι καλό να γίνεται τούτη κάθαρση. Σου αλλάξω τώρα διάθεση. Άλλαξε. Γιατί έχω μία πολύ αγαπημένη στη γραμμή, πολύ αγαπημένη ηθοποιό. Είμαι αγαπημένη σου μητέρα, κυρία Έλλη Κυριακίδου. Ου, μάμι! Καλημέρα! Σ' αγαπώ και μ' αρέσει η ζωή, γιατί εσένα αγαπώ. Και εγώ εσένα. Παναγία μου, Παναγία μου. Μάμι! Εγώ συγκινήθηκα πάρα πολύ. Ναι. Σας έχω ιδιαίτερη αδυναμία. Μαγία μου. Μάνο, με ευχαριστώ, παιδί μου, να είστε καλά. Τι κάνετε, χρόνια πολλά, καλή χρονιά να πούμε κιόλας, να ευχηθούμε. Ευχαριστώ επίσης, εσείς χρόνια πολλά και ευτυχισμένα. Εμένα λίγα και καλά. Πολλά, πολλά και καλά. Να τα κάνω. Τι κάνετε, Καλά είναι, κόρη μου, δόξα ο Θεός. Ωραία, έχουμε εδώ την κορούλα σας. Χαίρομαι πάρα πολύ το... Δωρικούι μου, είναι ένα πολύ ωραίο πλάσμα, ωραίος άνθρωπος, αλλά είναι και πολύ ταλαιπωρημένη με την κατάσταση που υπάρχει τώρα στον τόπο μας, με τα ρουσφέτια που γίνονται. Ναι, ναι, μας τα λέει τώρα, κυρία Κυριακίδου, μας τα λέει εδώ τις δυσκολίες της που ζει εδώ και 2,5 χρόνια που είναι άνεργη, που ναι. Περνά δύσκολα. Είναι λίγο δυσάρεστα αυτά που ακούμε. Η Ντόρις απέδειξε πολλές φορές πόσο καλή ηθοποιός είναι. Το απέδειξε σε όλες τις σειρές που δούλεψε και στο θέατρο. Είναι μια πάρα πολύ καλή ηθοποιός. Τώρα γιατί παραμερίζεται, εγώ ξέρω. Διότι είναι ο δικός του δικού και ο συγγενής του συγγενή. Έτσι είναι. Μόλις τα είπαμε εδώ με την Ντόρις, τα ίδια λέγαμε εδώ. Αφού αυτή είναι η πραγματικότητα. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι ευτυχώς και ευχαριστώ τον Θεό που έχω τη μαμά μου, γιατί εκτός το ότι με στηρίζει ψυχικά, δύναμη μου λέει. Όταν πέφτω μου λέει δύναμη, είμαι δαμέ. Πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Και πολύ σημαντικό είναι και ο άνθρωπος που με ενισχύει οικονομικά. Στηρίζει τα παιδιά μου, στηρίζει με εμένα. Αν δεν ήταν η μάμα μου, αφού η κόρη μου λέει της αν δεν γεννήσω, αν δεν πιάσεις το δισέγγονο σου, δεν θα αφείς. Δεν δέχεται. Εγώ που την άλλη, δυστυχώς έχασε τον αδερφό της, η μαμά μου, και λέω ότι να πάει κανείς μας έτσι πράγμα. Απαναγία μου, όχι τέτοια, όχι τέτοια. Όχι πεντάρες. Μα στο χέρι μου, δεν είναι στο χέρι μου. Όχι, δεν θα αφείς. Ακούσες. Εδώ θα μείνεις, εδώ θα μείνεις. Κυρία Κυρία. Άρα το νεαρό της ηλικίας μου. 80 συνένα, σιωπή. 80, όχι. 80 στην ένα λάδι. Όχι, τώρα είναι 8 και 12. Σας απολαμβάνουμε όμως και στο Μπρούσκο, έτσι, στον Αντένα. Διαντρονίκη. Στον Αντένα, λέω, σας απολαμβάνουμε, στο Μπρούσκο. Αντριάννα Αντρονίκη. Χαίρομαι, μάνα μου, χαίρομαι. Να είστε πάντα καλά. Πώς είσαστε εκεί. Όλη μου τη ζωή ήταν μια προσφορά προς τον άνθρωπο. Πώς περνάτε εκεί, κυρία Κυριακίδου. Πάρα πολύ καλά. Είναι μια αξιαγάπητη ομάδα και η τεχνική και η καλλιτεχνική που είναι χαρά Θεού να είσαι μαζί τους. Έτσι. Έτσι. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύεις ομαδικά και να δουλεύεις με αγάπη με τους συνεργάτες σου. Ό,τι πιο σημαντικό. Νιώθω την αγάπη τους. Νιώθω την. Μα είναι να μην σε αγαπάνε, κυρία Κυριακίδου, με εσένα. Είναι να μην σε αγαπάνε. Σ' αγαπάει όλος ο κόσμος.
Μπούμε κοτσάκαρη γι' αυτό. Ναι. Ναι. Είσαι αγαπησιάρα. Θα σε έχουμε και πολύ σύντομα εδώ στην όμορφη μέρα, γιατί μιλήσαμε και τηλεφωνικώς πριν λίγες μέρες και έχεις διάφορα τα γυρίσματά σου. Ναι, ναι. Ήτανε ναι, και γιορτές. Ναι. Θα σε έχουμε πολύ σύντομα εδώ στην όμορφη μέρα μαζί μας. Βεβαίως. Ωραία. Μόνο να με πάρετε και να με φέρετε. Ω, φυσικά, εννοείται. Αυτό εννοείται. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, ο Θεός μαζί σας. Ο Θεός να βοηθήσει την δόλη μου να δακτυλοποιηθεί σε κάποια δουλειά. Να νιώσω και εγώ κάπως άνετα και τα παιδιά της. Εντάξει, κορί. Μαμά μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μα πω αγαπώ σε κορί. Ξέρω το. Τι εγώ αγαπώ. Εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή χρονιά. Γεια σας, παιδιά μου. Γεια. Γεια σας. Ευχαριστώ για την έκπληξη. Το περίμενα. Την μαμή αγαπημένη. Μου. Και για μένα ήταν έκπληξη, δεν το ήξερα. Α! Γιατί και εγώ την αγαπώ πάρα πολύ. Ναι, μόλις με ενημέρωσε η παραγωγή, την είχαμε στη γραμμή. Την αγαπά. Ναι. Ούλος ο κόσμος αγαπά τη. Μα όλος ο κόσμος. Δηλαδή πρώτα αναφέρονται στη μάμα, μάμα με δουν. Ου, Παναγία μου, τόρις μου. Μα τι καλή που είσαι. Παναγία μου, πόσο να αγαπούμε τη μάμα σου. Είναι ωραίο αυτό το πράγμα. Είναι ωραίο να σε αγαπά ο κόσμος και μετά από τόσα χρόνια που έχει προσφέρει τόσα πολλά στο θέατρο. 60 και χρόνια. Πολλά χρόνια. 60 και χρόνια και αυτός ο άνθρωπος. Ολόκληρη ζωή. Έπρεπε να τιμηθεί και πώς να τιμηθεί. Γιατί. Respect. Mm-hmm. Φυσικά, σεβασμός. Ο γιος μου, ξέρεις τι λέει, γιατί κρίνοντας καθαρά. Δηλαδή, δεν έγινε ποτέ να μου πει εμένα, ας πούμε, μάμα, θα πρέπει να σου Hollywood. Αλλά γιατί η γιαγιά του λέει, τούτη η γιαγιά μου έπρεπε να τα Hollywood, λέει. Πραγματικά είναι ατέλειωτο ταλέντο. Τι εύχεσαι έτσι για το 2015? Λοιπόν, αν είναι για προσωπικά. Προσωπικά, επαγγελματικά. Αν είναι για μένα, να πούμε, και για την οικογένειά μου, υγεία. Και να έχω δουλειά, την οποία αγαπώ, φυσικά. Να μάθει ο κόσμος να σέβεται τους συναδέλφους του, τους συνανθρώπους του. Να μάθει να ευγνωμονεί αυτό που προσφέρει. Και αν υπάρχει ο κόσμος που με αγαπά, να συνεχίσει να με αγαπά, γιατί και εγώ τους αγαπώ. Και να έχω ένα δημιουργικό 15. Ωραία. Αν είναι για την Κύπρο μας, να ελευθερωθεί από την οικονομική δυσχέρεια, να καθαρίσει όλη αυτή η λάσπη, η βρωμιά, και να μην ξανακλάψει καμιά μητέρα για το χαμό του παιδιού της. Αυτό το προσεύχομαι κάθε μέρα στην Παναγία. Τι άλλο θέλεις να αλλάξεις με το 15? Λοιπόν, έτσι να μας τα πεις. Λοιπόν, ναι. Θέλω να κάνω ανορθωτική. τραβηχτή. Ναι. Έβαλε extension. Χίλι. Μπορεί να βοηθήσουμε εμείς με την όμορφη μέρα. Ξέρεις, έχουμε και τον πλαστικό χειρούργο, τον Χάρη τον Σαβρίδη εδώ. Έχουμε τους κομμωτές μας, έχουμε τις μακηγές μας. Πολύ ωραία. Όλα, τα έχουμε όλα. Κλείστε μου ραντεβού. Είμαι έτοιμη για όλα. Ντόρις μου, να είσαι καλά. Εσείς καλύτερα. Σου εύχομαι καλή συνέχεια, καλό υπόλοιπο, καλή χρονιά. Εγώ θα έρθω κοντά σου. Θα πάω στην Ντόρις να κλείσω την όμορφη μέρα. Μην μου παίζουν και τα μικρόφωνα. Μην παίζουν, γιατί έχουμε και ένα θέμα εδώ με τα μικρόφωνα. Λοιπόν, κάτσε κάτω, θα κάτσουμε μαζί εδώ να κλείσουμε την όμορφη μέρα παρεούλα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε φιλήσω. Εγώ σε να είσαι καλά. Καλή χρονιά. Μου έφτιαξες τη μέρα μου, ειλικρινά, με χαμόγελο. Λοιπόν, εμείς τελειώσαμε για σήμερα. Θα σας δούμε αύριο Παρασκευή. Κλείνουμε τη βδομάδα σιγά σιγά. Έρχεται Σαββατοκυριακό να χαλαρώσουμε, να ξεκουραστούμε πάλι. Να βγούμε, να φάμε, να πιούμε, να γλεντήσουμε. Αύριο έχουμε πολύ ωραία πράγματα εδώ στην όμορφη μέρα. Έχουμε φυσικά τα δώρα μας, τους διαγωνισμούς μας, τα παιχνίδια μας, τη μουσική μας, το χορό μας, το γλέντι μας, την τρελοπαρέα και πολύ ωραίους καλεσμένους. Αύριο στις 8.30 το πρωί ακριβώς. Είπαμε να σκεπάζεστε για να μην κρυώσετε. Φιλάκια πολλά πολλά πολλά.